Τη λαϊκή συσπήρωση καταδικάζουν το κλείσιμο του ειρηνοδοτικού σκήνδρας. Ξέρουμε ότι στηρίζεται στη λογική του κόστους ωφέλους από την κυβέρνηση. Δηλαδή, τι κόστος έχει για τη λειτουργία του το ειρηνοδικείο σε σχέση με το όφελος που έχει το δημόσιο η κυβέρνηση από τα έσοδα, από τις υποθέσεις τις οποίες διεκπεραιώνει, εκδικάζει. Εμείς λοιπόν δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Το προηγούμενο διάστημα ξέραμε ότι θα έρθει αυτή η στιγμή, καθώς είναι ένα από τα προαπαιτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στο Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών κομμάτων πλην δύο ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Στην ίδια λογική του κόστος ωφέλους δεν σκέφτονται καθόλου ούτε το κόστος ούτε το όφελος και για τους δικηγόρους της περιοχής αλλά και για το λαό της περιοχής τον οποίο θα καλέσουν για τις ίδιες υποθέσεις να απευθυνθεί μακρύτερα, βάζοντας βέβαια και τους νομικούς να απευθυνθούν μακρύτερα και βέβαια να πάνε σε μεγαλύτερα δικαστήρια που θα έχουν και μεγαλύτερα παράβορα, άρα περισσότερα έξοδα για τον ίδιο το λαό. Βέβαια, την ίδια στιγμή που λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης κλείνει το ειρηνοδικείο Σκύδρας, 148 εκατομμύρια ευρώ έρχονται για τις βιομηχανίες της περιοχής. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν θα γίνει καμιά αύξηση στην τιμή του ροδακίνου και καμία αύξηση στο μισθό των εργατών. Εμείς λέμε τους δικηγόρους, μόνος του δεν μπορεί κανένας να πετύχει τίποτα. Να ενημερωθεί ο λαός της Σκύδρας, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο από το κλείσιμο του ειρηνοδικείου μαζί με τους νομικούς της περιοχής, όλοι μαζί να παλέψουν, μπορούν όλοι μαζί να αλλάξουν τις αποφάσεις αυτές. Βέβαια δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε σε αυτούς που δημιούργησαν ήδη το θέμα, δηλαδή αυτοί που ψήφισαν και τα κόμματά τους στο Ευρωκοινοβούλιο αυτές τις αποφάσεις, εμείς τώρα τους παρακαλάμε να αλλάξουν τις αποφάσεις τους. Εμείς λέμε ότι εκείνος που μπορεί να αλλάξει αυτές τις αποφάσεις είναι ο κόσμος. Τον κόσμο ενδιαφέρει αυτό να έρθει εδώ να ενημερωθεί από τους νομικούς, από τους δικηγόρους, να δυναμώσει τον αγώνα των δικηγόρων και όπως γίνεται παντού, μόνον όλοι μαζί μπορούν να κερδίσουν γιατί έχουν το δίκαιο με το μέρος.